Και αυτό μπορώ να το πω όχι μόνο στους συνήματος αριστερών, αλλά και ως μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Εντάξει, το Υπουργείο σας νομίζω αποτελεί παράδειγμα στο παράδειγμα της έργου. Αυτό είναι κατοχυρωμένος για αυτούς τους δημάρχους. Έχει εξαιρετική δουλειά. Ξέρεις κανένας ότι όταν μπεις εδώ το Υπουργείο θα αφήσει έργο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να ακούσουμε τους δημάρχους, να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε τη ΓΕΔΕ ως προς το πώς σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα. Και κάτω θα γίνει μια εκτενή διαβούλευση μαζί σας. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε, γιατί η στρατηγική πρέπει να είναι των δημάρχων, όχι των υπουργών μας. Γιατί η βιβλιοθήκη σας. Βεβαίω. Πως όλοι θα φύγει τη σοφότερη από την άλλη. Έτσι και έτσι. Εδώ βλέπουμε σε ευρωπαϊκό χρόνο τις βάρες, λεπτομέρεια, έχουν αιτήματα, αλλά σε μία, κάποιος το χρονοδιπλά της εμφανταξής, μπορεί κάποιος να κάνει σε ανέτοιμα για το σώμα την πρόσβαση, μα βάζει βάρες δεν φαίνονται, η κάμερα δείχνει εδώ, αυτό είναι το κίτρινο πλαίσιο πρέπει το αυτοκίνητο και χτυπάει μόνο την πινακίδα. Βάρες είναι εδώ. Προστασία δεδομένων. Προστασία δεδομένων, ακριβώς. Μπράβο. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα μπορεί να με γνωρίζετε ο δήμαρχος της πόλης. Σήμερα όμως έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε τον υπουργό μας ψηφιακής πολιτικής, μέλος της κυβέρνησης, τον κύριο Πιαρακάκη. Και βεβαίως δίπλα του είναι οι βουλευτές του νομού μας, ο κύριος Κέλλας, η κυρία Πρίζα. Και βεβαίως μαζί μας επίσης ο κύριος Λιβάνιος, ο υπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω στην πόρτα μας. Έτσι, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Περνάτε καλά. Ναι! Αυτό είναι εξαιρετικό. Τι ήρθατε να κάνετε σήμερα? Ο δήμαρχος εδώ έχει τα αιτήματα. Έχεις αιτήματα για τον δήμαρχο? Λοιπόν, να ακούσουμε κάποια από τα αιτήματα. Ναι. Όχι στη μόλυνση του περιβάλλοντος, όχι στο κυκλοφοριακό, περισσότερα πάρκα, πλατείες, βοήθεια στους πρόσφυγες, στους αμαία και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μπράβο. Τα πιάσεις όλα, παλικάρι, τα πιάσεις όλα. Κάθε απόφαση μετράει. Κάθε απόφαση μετράει. Και κάθε ψήφος. Σας άρεσε το μάθημα δημοκρατίας το οποίο κάνατε μόλις τώρα? Ναι.